γυναικείες φωνές εκεί μαρσάρουμε. Έλα φίλε, ναι. Έλα καθίστερα, τι κάνουμε. Τι έγινε ρε Παναστάτες, τι έγινε, τον Καζοβασίλη θα γυρίζουν. Τι Παναστάτες, καταρχήν άκουσε με να σε πω. Τι να με ακούσει, ναι, σ' ακούω. Τον οδηγό του Κυρσάβα, άκουσε με Κυρσάβα, μη δίνεις πολλές ευχές. Καζοβασίλη είπε. Ήταν πολύ βραχία η περίοδος που θα μείνει ο Καζοβασίλη στο πόσο του γενικού αρχηγού. Και τι έγινε, αυτός που υπογράφει, αυτός που υπογράφει είναι εκεί, ας τον Καζοβασίλη. Αυτός εγώ σου λέω, θα πάει να κάνει τους... διακοπές στην Ολλανδία. Ακού, τους γενικούς αρχηγούς, μια φράση μόνο και πες ό,τι θες. Λέω τους γενικούς αρχηγούς εύκολα τους διώχνετε. Αυτούς που υπογράφουν... θα δεις, περίμενε, άκουσε με... τι θα δω, 50 βαθμοί Κελσίου έχει. Να κόψω εκεί στην Ολλανδία να περάσει καλά 10 μέρες ο Καρδοβασίλης, γιατί με το που επιστρέψει θα είναι ο νούμερο 3 που θα παραιτηθεί σε χρόνο ρεκόρ. Σπάμε τα ρεκόρ. Ο Καρδοβασίλης, μωρέ. Βρε ας τον Καζοβασίλη! Βρε ποιος Καζοβασίλης και Καζοβασίλης! Ανήκει του Σάμιου τώρα στο ιστιδόξιο παιδιά μας! Ποιος είναι μωρέ ο Καζοβασίλης και τι είναι αυτοί εκεί πέρα που μαζεύονται με τους... Αυτούς εύκολα λέω τους διώχνετε! Εύκολα να φύγουν όλοι! Ο άλλος είναι στην Αθήνα, περίμενε! Ποιος? Περίμενε σου λέω, περίμενε! Στην Αθήνα είναι! Εμένα ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης τον πήρε κούρσα, στον Τρίλοφο. Ναι. Όλοι θα φύγουν ένας-ένας, δεν θα μείνει κανένας από αυτούς εκεί. Πού, για αφού έχουν μείνει. Θέλεις να σου πω πόσο γρήγορα θα φύγει ο Καρδοβασίλης. Δεν με πειράζει εμένα. Την Ολλανδία, την πρώτη μέρα. Ο Καρδοβασίλης είναι εύκολο να τον φας. Ναι, αυτός που υπογράφει. Δεν θα μείνει κανένας. Ναι, αυτός δεν με απαντάς. Αυτός που υπογράφει. Όταν τα δαχτυλίδια, άκουσε με που λέει ο άλλος ο οδηγός του Κυρσάβα. Λέει. Να πάει να τα μοιράσει πουθενά άλλο. Γιατί σε εμάς αυτά δεν πιάνουνε πέσονα. Και τον οδηγό που κάνει πλακίτσα και δεν μιλάς και δεν κάνει. Γνωρίζουμε πολύ πριν από αυτό να ποιοι είναι αυτοί και να γνωρίζει ότι θα είναι από τους πρώτους που θα κυνηγηθούν ως εκεί που δεν πάει. Τελείωσαν τα πράγματα με τον κύριο Παπαθανασάκη. Σύντομα θα... Δεν το βλέπω! Δεν το βλέπω! Και σου λέω ότι σύντομα θα το δεις με βραχιολάκι. Είναι πολύ κοντά στο γεγονός ότι κάποια στιγμή ο διαφυγών πρόεδρος στην Αθήνα πώς θα του περάσουνε όταν θα περάσει από... Μη σε εδώ εσένα με κάνα αφέση του αλίπασα! Με κάνα αφέση μη σε εδώ! Ναι καλά εντάξει! Θα ακούσουν όλα αυτό που λέει, γι' αυτό σου λέω τους ευσεβείς πόπους που βγάζουνε κάποιοι Ολυμπιακοί να μας ρίξουνε στο επίπεδο που ήταν οι συμπολίτες μας κάποια χρόνια πριν. Φτάσαμε στη δεύτερη εθνική ανυπόταχτη. Στην Αλφα δεν θα υποταχτούμε ούτε αν ο Μαρινάκης μας έδαινε τους 43 του τίτλους. Αυτό να θυμάται ο Ολυμπιακάκιας και του χρόνου επειδή θυμότανε καλά να θυμάται ότι όλο το γήπεδο θα φωνάζει πουλάει και το υπόλοιπο. Εντάξει. Ναι αλλά θα... αυτό. Ναι, αλλά... Από τον Ολυμπιακό πάντως καθαρή. Από τον Ηρακλή πάντως καθαρή. Ο οποιοσδήποτε που θα πατήσει το πόδι του και έχει σχέση με Ολυμπιακό δεν τη βγάζει. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό να το πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν το ξέρεις. Θυμίσου όλους τους προηγούμενους. Θυμίσου. Τι να δει. Τα λεφτά ήρθανε. Τα λεφτά μπήκαν στο ταμείο. Μπήκαν τα λεφτά στο ταμείο. Τι έγινε. Όχι. Όχι ακόμα. Δεν θα μπουνε. Δεν θα μπουνε. Γιατί μια ομάδα η οποία είναι στην Αγγλία, τα λεφτά για να θεωρηθεί μόνη η μεταγραφή έγκυρη, πρέπει να τα βάλει στο τραπεζικό λογαριασμό της ΠΑΕ. Αυτό γίνεται στην Αγγλία. Οι άνθρωποι έχουν νόμους. Και επειδή στην Αγγλία δεν μπορείς να παίξεις με τσιριμονιές και με λεφτά κάτω από το τραπέζι, γι' αυτό και δεν έχει πάρει φράγκο. Έκλεισες! Και δεν θα πάρει φράγκο. Να, δεν ξέρω. Ο κόκκινος λέει 12 του μηνός, θα πάρει λέει τα λεφτά. Εγώ περιμένω 12 του μηνός, έχω σημειώσει. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε... Έπεσε. Α, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, θα παίξουμε λίγο, θα πούμε κανένα μήνυμα. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα για το...